Και όπως έχουν υπογραμμίσει και οι μελέτες της κοινής γνώμης που έγιναν στο ΕΛΙΑΜΕΠΤΟΣ τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με τη συνεργασία του Istanbul Policy Center και με την υποστήριξη της διανέωσης, η κοινή γνώμη και των δύο χωρών ήταν ευνοϊκά διακείμενη στην ειρηνική συνύπαρξη και την διευθέτηση των διαφορών μέσω διαλόγου και όχι μέσω στρατιωτικών μέσων και βίας. Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του ΕΛΙΑΜΕΠ. Σε αυτό το podcast θα συζητήσουμε για μία συνάντηση η οποία ήταν αναμενόμενη, την περιμέναμε μάλλον, με πολύ μεγάλες προσδοκίες και τελικά όπως φάνηκε ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη συνάντηση και μιλώ για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μαζί μου σήμερα σε αυτό το podcast, σε αυτή τη συζήτηση, έχω τον Γιάννη Γρηγοριάδη, επικεφαλής του προγράμματος Τουρκίας στο ΕΛΙΑΜΕΠ και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπίλγκεν στην Άγκυρα, για να μας βοηθήσει να δούμε τη μεγάλη εικόνα πίσω από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Να δούμε δηλαδή προς τα πού πηγαίνουν οι σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία και αν πραγματικά τα πράγματα έχουν αλλάξει ουσιαστικά και ριζικά και ακολουθούν έναν άλλο δρόμο. Κύριε Γρηγοριάδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση. Ήθελα να ξεκινήσω ακριβώς με αυτό το ερώτημα. Πραγματικά τα πράγματα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία αλλάζουν ουσιαστικά? Μπορούμε δηλαδή να περιμένουμε επόμενα βήματα που σιγά σιγά θα οδηγήσουν, και το τονίζω το σιγά σιγά, σε επίλυση των διαφορών μας? Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς σε βάθος χρόνου, δεδομένου το ότι και οι προθέσεις και οι στρατηγικές επιλογές των εμπλεκομένων μερών και κυρίως αναφέρομαι εδώ στην Τουρκία, μπορεί να μεταβληθούν είτε από εσωτερικές είτε από εξωτερικές συνθήκες. Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να επισημάνουμε όμως ότι έγινε μια πολύ καλά προετοιμασμένη επίσκεψη, η οποία απέδωσε το μέγιστο των προσδοκιών. Βεβαίως, οι προσδοκίες είχαν κρατηθεί αρκετά χαμηλά και νομίζω αυτό ήταν σωστό, διότι όλοι γνώριζαν ότι είναι αδύνατον να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές στα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα τα οποία χωρίζουν τις δύο χώρες. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν αγγίζουν τις ευαίσθητες πτυχές των ενετουρκικών σχέσεων, οι οποίες όμως μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση του κλίματος και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεσοπρόθεσμα να συμβάλλουν και στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρότερων διμερών διαφορών αυτών που αναφέρονται είτε στις θαλάσσιες ζώνες, είτε στη λύση του Κυπριακού, είτε σε άλλα ζητήματα που άπτονται των διμερών σχέσεων. Αυτό το πράγμα έγινε. Υπήρξε μια διακήρυξη των Αθηνών, η οποία ήταν πολύ σημαντική, γιατί για πρώτη φορά οι δύο πλευρές διακήρυξαν την συμφωνία τους σε ένα κοινό πλαίσιο αρχών, μέσα στο οποίο θεωρούν ότι πρέπει να διαμορφωθούν οι διμερείς σχέσεις. Και υπήρξαν πάρα πολλές συμφωνίες για τα θέματα, όπως λέγονται, χαμηλής πολιτικής, τα οποία προφανώς δεν είναι τόσο σημαντικά όσο τα θέματα τα συνοριακά ή τα θέματα των μειονοτικών δικαιωμάτων. Από την άλλη όμως και αυτά έχουν την πολύ μεγάλη του σημασία και δημιουργούν ένα κλίμα. Για Μπορεί παράδειγμα, δηλαδή η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας, η αύξηση του διμερούς εμπορίου, η διευκόλυνση των τουριστικών μετακινήσεων μεταξύ των δύο χωρών. Όλα αυτά είναι σημαντικά διότι και αυξάνουν το εισόδημα και στις δύο χώρες, και προφανώς δημιουργούν συνθήκες για την καλύτερη επικοινωνία των δύο λαών, το οποίο θεωρείται ως προαπαιτούμενο ή διευκολυντικό στοιχείο μιας λύσης των προβλημάτων. Γιατί σε πολλές διενέξεις το θεμέλιο των διενέξεων είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Τώρα, αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης κάποιες φορές μπορεί να δικαιολογείται από δηλώσεις, από πολιτικές. Για παράδειγμα, ο Τούρκος πρόεδρος μέχρι πρόσφατα απειλούσε την Ελλάδα με εισβολή. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαγραφεί εύκολα από την κοινή μνήμη. Από την άλλη, όμως, προσπάθησε τώρα να σκευάσει τη δήλωσή του.
Και βεβαίως αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία αξίζει τον κόπο να γίνει και ελπίζουμε η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει σε αποτελέσματα τα οποία θα εμπεδώσουν αυτή τη διαδικασία και δεν θα υπάρξουν ισχυρά εξωγενή σοκ, στοιχεία δηλαδή τα οποία θα εκτρέψουν την διαδικασία από την πορεία την οποία περιγράψατε. Άρα η οικονομική διπλωματία, να το πω έτσι, η εμπορική διπλωματία μπορεί να οδηγήσει οι σχέσεις να προχωρήσουν σε ήρεμα νερά, ακόμη και αν οι μεγάλες διαφορές αργήσουν να επιληθούν. Ένα αυτό και επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει απευθείας επικοινωνία των επιτελών, των υπουργείων τα οποία σχετίζονται με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας, ώστε αν υπάρξουν κάποιες μικρές κρίσεις ή παρεξηγήσεις, αυτές να διευθυνθούν και να τεθούν υπό έλεγχο προτού αποκτήσουν διαστάσεις που πλέον τις καθιστούν μη ελέγξιμες και διαχειρίσιμες. Και αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με τη σχέση εμπιστοσύνης την οποία θα ανέφερα πριν. Είναι σημαντικό να υπάρξουν κάποια βήματα, ακόμη και αν η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή, είναι διαφορά να υπάρχει χαμηλή και μηδενική εμπιστοσύνη. Δηλαδή, ακόμη και αν μεταβευθούμε από τη μηδενική εμπιστοσύνη στη χαμηλή εμπιστοσύνη, υπάρχει ένα κέρδος. Τώρα, κύριε Γρηγοριάδη, τι πιστεύετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την Τουρκία. Ποια είναι η εκτίμησή σας για αυτή τη στροφή, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη στροφή από την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας. Ήτανε μόνο το θέμα των σεισμών, ήτανε μόνο η αλληλεγγύη της στιγμής Είναι εκείνη. πολλά πράγματα. Ας μην ξεχνούμε ότι υπήρχε και προεκλογική περίοδος στην Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κερδίσει τις εκλογές και προσπάθησε να κερδίσει τις εκλογές με ένα μήνυμα ακροδεξιό εθνικιστικό. Γιατί η συμμαχία του ήταν με το ακροδεξιό κόμμα εθνικιστικής δράσεως. Και επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι για πολλά χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος κατηγορείται ότι ήταν υπερβολικά επιεικής προς την Ελλάδα. Είτε στα θέματα του Αιγαίου, των Βραχονισίδων, του Κυπριακού, γενικά κατηγορείται για αυτό το θέμα. Οπότε πιστεύω ότι η όξυνση της ρητορίας τα τελευταία χρόνια έχει να κάνει και με αυτό. Από εκεί και πέρα, οι εκλογές έληξαν. Ο Τούρκος πρόεδρος κέρδισε και τις προεδρικές και τις βουλευτικές εκλογές. Και υπάρχει τώρα μία προσπάθεια αναδιάρθρωσης των μετώπων της εξωτερικής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτής της εθνικιστικής ρητορίας, η Τουρκία άνοιξε πάρα πολλά μέτωπα με σχεδόν όλους τους γείτονές της. Δεν υπήρχε σχεδόν χώρα που να συνορεύει με την Τουρκία η οποία να είχε καλές σχέσεις στο επίπεδο τουλάχιστον της ρητορίας με την Τουρκία. Και εδώ να επισημάνω για παράδειγμα τη σχέση της Τουρκίας με το Ισραήλ, όπου βεβαίως υπήρξε αντίστοιχη προσπάθεια εξομάλυνσης μέχρι την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Αλλά αν δείτε ακόμη και σήμερα, τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών Τουρκίας και Ισραήλ είναι πολύ πολύ μεγαλύτερος από τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών Τουρκίας-Ελλάδα. Και αυτό δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την παρούσα κρίση, ούτε από τις απειλές και τις ανεγκλήσεις. Οπότε υπήρξε αυτή η προσπάθεια και όπως έχουν υπογραμμίσει και οι μελέτες της κοινής γνώμης που έγιναν στο ΕΛΙΑΜΕΠ τα τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα και στην Τουρκία, με τη συνεργασία του Istanbul Policy Center και με την υποστήριξη της διανέωσης, η κοινή γνώμη και των δύο χωρών ήταν ευνοϊκά διακείμενη στην ειρηνική συνύπαρξη και την διευθέτηση των διαφορών μέσω διαλόγου και όχι μέσω στρατιωτικών μέσων και βίας. Κατά τούτο φαινόταν ότι το επίπεδο του διπλωματικού διαλόγου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας ήταν πολύ χειρότερο από αυτό το οποίο θα ενέκρινε οι δύο κοινές γνώμες και κατά κάποιον τρόπο υπήρξε μια εξομάλυνση τους τελευταίους μήνες. Δηλαδή προσαρμόστηκε το επίπεδο του δημοσίου διαλόγου σε αυτό το οποίο θεωρούσε και η τουρκική και η ελληνική γνώμη ως τον πρόσφορο τρόπο για την διαχείριση των διμερών σχέσεων. Η Τουρκία, ο Τούρκος πρόεδρος, πώς θα διαχειριστεί, εκτιμάτε κύριε Γρηγοριάδη, τον τρόπο που διαμορφώνεται πια η κατάσταση και στην ευρύτερη περιοχή στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι θέλει δηλαδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή, ποιο ρόλο θέλει να παίξει. Βλέπουμε ότι είχε προσπαθήσει να υπάρξει μια προσέγγιση με τη Δύση και μιλάω κατά κύριο λόγο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπουμε ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς
το τορπιλίζει αυτό, αυτή την προσπάθεια, αυτό το καλύτερο κλίμα που ενδεχομένως να υπήρχε, ότι υπάρχουν προβλήματα και με την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ξανά. Άρα η Τουρκία τι επιδιώκει αυτή τη στιγμή? Και το θέτω αυτό και στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης με την Ελλάδα. Νομίζω ότι η λέξη κλειδί σε αυτή τη συζήτηση είναι η στρατηγική αυτονομία της Τουρκίας. Η Τουρκία προσπαθεί να εμπεδώσει την αυτονομία της στρατηγικής της από τις επιλογές και των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ και των δυτικών διεθνών οργανισμών. Αυτό βεβαίως είναι μια ρηψοκίνδυνη επιλογή, διότι η Τουρκία παραμένει μέλος των δυτικών διεθνών οργανισμών, της δυτικής κοινότητας ασφαλείας και δεν έχει αποκτήσει την οικονομική και στρατιωτική και πολιτική της αυτονομία στον βαθμό που τουλάχιστον που θα ήθελε. Δηλαδή, το ότι συζητούμε αυτή τη στιγμή για την προμήθεια των F-16 από την Τουρκία και τις αντιδράσεις που υπάρχουν σε σχέση με αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει να κάνει το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να παραγάγει αυτόν τον εξοπλισμό και δεν μπορεί να το βρει και οπουδήποτε αλλού, χωρίς πολύ σημαντικές συνέπειες για την στρατηγική της ασφάλεια. Από εκεί και πέρα, προφανώς η Τουρκία έχει επιρροή στην περιφερειακή και στον Εύξεινο Πόντο και στη Μέση Ανατολή. Προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει αυτή την επιρροή διεκδικώντας ρόλο μεσολαβητή, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε με αποτυχία. Και προφανώς η υπόθεση του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα είναι άλλη μια ευκαιρία για την Τουρκία να αναδειχθεί ως ένας παράγοντας ο οποίος καταγγέλει την διπροσωπεία των δυτικών διεθνών οργανισμών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δίκαιο του πολέμου και προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο ηγέτης είτε του Ισλαμικού κόσμου είτε του Τρίτου κόσμου, δηλαδή των αναδυόμενων δυνάμεων. Είναι η χώρα η οποία, για παράδειγμα, συχνά πυκνά υπερασπίζεται την αλλαγή του καθεστώτος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι πάρα πολύ δυσλειτουργικό, διότι οποιαδήποτε από τα 5 μόνιμα μέλη μπορεί με ένα βέτο να παγώσει όλο τον διεθνή οργανισμό. Που είναι αλήθεια βέβαια σε αυτό, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεδομένων των συνθήκων είναι αδύνατο να υπάρξει αναθεώρηση αυτού του συστήματος ασφαλείας. Το μόνο που μπορεί να υπάρξει είναι διάλυση του συστήματος ασφαλείας των ΗΠΑ και δεν νομίζω ότι κανείς θα θεωρούσε ότι η διάλυση του ΙΕ θα οδηγούσε τα πράγματα σε καλύτερο επίπεδο. Θα ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζεται να ενδιαφέρεται για αυτό το ζήτημα και να παρουσιάζει την Τουρκία ως μια δύναμη η οποία προσπαθεί να προαγάγει τις ειδικές αξίες στη διεθνή πολιτική. Βεβαίως η Τουρκία ήδη έχει τις μεγάλες αντιπάσεις. Αν έρθει η συζήτηση στο κουρδικό ζήτημα ή στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, θα δείτε ότι ο τρόπος με τον οποίο θα απαντήσει ο Τούρκος πρόεδρος δεν διαφέρει πολύ από τον τρόπο με τον οποίο ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα χαρακτηρίσει τους τρομοκράτες της Χαμάς ή τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπέρ των Παλαιστινίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Ευρώπη. Οπότε υπάρχουν κάποιες φιλοδοξίες και υπάρχουν και αντιφάσεις, τις οποίες συχνά περιπίπτουν οι μεγάλες και μεσαίες δυνάμεις όταν αναφέρονται σε ζητήματα δικαιωμάτων και αυτά συγκρίνονται με τις πολιτικές ισχύως που συχνά αυτές εφαρμόζουν. Τώρα, στο εσωτερικό της Τουρκίας, ποια είναι τα επόμενα μέτωπα που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Έρχονται δημοτικές εκλογές, σωστά? Επίσης, τι γίνεται ακριβώς με την ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν δραματικά από το σεισμό? Είναι κάτι που ίσως δεν το παρακολουθούμε εμείς στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτι που δεν... Τι γίνεται? Ο κόσμος αυτός τι κάνει? Ανοικοδομούνται οι περιοχές? Η οικονομία πώς πάει, κύριε Γρηγοριάδη? Όπως είπατε, υπάρχουν οι δημοτικές εκλογές στα τέλη του Μαρτίου. Είναι ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, κυρίως για την αντιπολίτευση, κατά τη γνώμη μου. Διότι κινδυνεύει να χάσει τους μεγάλους δήμους, στους οποίους είχε θεμελιώσει τη φιλοδοξία της για αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Τουρκία.
Η ήττα των προηγουμένων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών ήταν πάρα πολύ βαριά για την αντιπολίτευση και είναι αμφίβολο το αν θα υπάρξει ένα οργανωμένο μέτωπο των δυνάμεων οι οποίες συνεργάστηκαν στις προηγούμενες εκλογές και στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Οπότε είναι σημαντικό ότι η εξαλλαγή ηγεσία στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας, αλλά θα είναι ένας δύσκολος αγώνας. Και αναφέρομαι και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνθήκες στις οποίες αναφερθήκατε. Υπάρχει προσπάθεια νοικοδόμησης των πληγισών περιοχών από τους σεισμούς. Είναι δύσκολη η διαδικασία, κινείται με αργούς ρυθμούς και με τις δυσκολίες και τις δυνατότητες που παρέχει ο κρατικός μηχανισμός αλλά και ο προϋπολογισμός της Τουρκίας. Άλλα σημαντικά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάρα πολύ υψηλός. Οι εργαζόμενοι στην Τουρκία, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό πληρώνονται με το ελάχιστο εισόδημα, περιμένουν μια αύξηση του ελάχιστου εισοδήματος. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο συζητείται κατά κόρον τις τελευταίες ημέρες, διότι θα υπάρξει μια ανακοίνωση μέχρι το τέλος του έτους σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα και το αν θα υπάρξει και αντίστοιχη αύξηση των συντάξεων. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι το οποίο θα επηρεάσει και την πολιτική συμπεριφορά των πολιτών εν ώψη και των εκλογών. Υπάρχει η ανησυχία από οικονομολόγους ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα δώσει μια μεγαλύτερη από τα ανεκτά αύξηση μεγαλύτερη από τα ανεκτά όρια για την τουρκική οικονομία, ώστε να μπορέσει να πάει στις εκλογές με μια κοινή γνώμη σχετικά καθησυχασμένη και ικανοποιημένη, και τα προβλήματα βεβαίως θα παραμείνουν και αργότερα. Αναφέρομαι για μετά τον Απρίλιο προφανώς. Οπότε εκεί υπάρχει μια προσπάθεια γενικά στα οικονομικά ζητήματα διαχείρισης μια δύσκολη κατάσταση με εκμετάλλευση των ευκαιριών ή των συγκυριών οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται. Από εκεί και πέρα όμως τα μεγάλα διαχρονικά προβλήματα παραμένουν και υπάρχει μια προσπάθεια απλώς παράτασης της παρούσας κατάστασης χωρίς αντιμετώπιση των ριζικών δυσκολιών, οι οποίες πολιτικά και κοινωνικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αποδεκτές από την κοινή γνώμη της Τουρκίας. Κύριε Γρηγοριάδη, ο Τούρκος πρόεδρος είναι ακόμη πολύ δημοφιλής στην πλειοψηφία των Τούρκων πολιτών. Γιατί εμείς που είμαστε απ' έξω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα κρίνουμε τα πράγματα με ένα διαφορετικό τρόπο, έχω την αίσθηση. Εσείς ζείτε, διδάσκετε στην Τουρκία. Οι Τούρκοι πιστεύονται ακόμη τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν? Αυτό που ισχύει είναι ότι η κοινωνία έχει ένα πολύ πολωμένο τρόπο προσέγγισης του Τούρκου Προέδρου. Δηλαδή υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τον απεχθάνονται και τον θεωρούν πηγή μεγάλων δεινών για τη χώρα. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι ταυτισμένοι μαζί του και θεωρούν ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αλλάξει τη μοίρα της Τουρκίας και θα έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην ιστορία της από την εποχή του Μουσταφά και Μάνατα Τούρ. Προφανώς, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία μείωση της δημοφιλίας, δεδομένων των μεγάλων προβλημάτων και των κρίσεων. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και αυτή η άποψη, η οποία πιστεύω ότι τελικά οδηγεί στη νίκη τον Τούρκο πρόεδρο όταν συμβαίνουν εκλογές, ότι ακόμη κι αν ευθύνεται για πολλά από τα δεινά της χώρας, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να τα διορθώσει, είναι αυτός πάλι. Δηλαδή, ακόμη και αν θεωρείται υπεύθυνος των δεινών, δεν φαίνεται κάποιος στον ορίζοντα ο οποίος θα μπορέσει να απαντήσει στα προβλήματα με έναν πιο αποτελεσματικό και πιστικό τρόπο. Ίσως ο Εκρέμη Μάμαγουλου εμφανίστηκε και κάποια στιγμή ως μια τέτοια εναλλακτική επιλογή. Γι' αυτό και βέβαια η υποψηφιότητά του πολεμήθηκε με κάθε τρόπο και τελικά πετράπη. Είναι πλέον οι δημοτικές εκλογές στην Κωνσταντινούπολη, γιατί και προφανώς ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης είναι μια πολύ σημαντική θέση με μεγάλη κοινωνική επιρροή, με μεγάλο προϋπολογισμό
και δημόσια παρουσία. Αν δηλαδή ο κ. Μάμουλου κατορθώσει παρά τις μεγάλες δυσκολίες στις οποίες αναφέρθηκα να επικρατήσει και πάλι στις προσεχείς εκλογές, αυτό θα τον τοποθετήσει σε μια θέση ως ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει τον Τούρκο πρόεδρο. Βεβαίως οι εκλογές θα γίνουν μετά από 4,5, μετά από 4,5 χρόνια. Οπότε υπάρχει χρόνος μέχρι τότε, αλλά νομίζω ότι οι προσεχείς δημοτικές εκλογές θα απαντήσουν και σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, αν η αντιπολίτευση έχει να προτείνει κάποιον συγκεκριμένο πολιτικό ως εναλλακτική επιλογή στον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος μπορεί να τον ανταγωνιστεί και να τοποθετηθεί απέναντί του με αντίστοιχες προσδοκίες και αντίστοιχη ικανότητα να απευθύνεται σε όλο το φάσμα της τουρκικής κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο ενός ηγέτη, ο οποίος μπορεί να ενώσει μια χώρα όσο σύνθετη και όσο διαφοροποιημένη η Τουρκία. Να είναι κάποιος ο οποίος να μπορεί να βρίσκει ένα κώδικα επικοινωνίας τόσο με τους πολύ φτωχούς πολίτες της χώρας, όσο με τους μεσοαστούς, όσο με την οικονομική τάξη, όσο και με τους Κούρδους προφανώς ψηφοφόρους της χώρας, οι οποίοι και αυτοί αποτελούν ένα πολύ μεγάλο και κρίσιμο παράγοντα στις εκλογικές αναμετρήσεις της Τουρκίας. Εσείς παρατηρείτε μία αύξηση της ψαλίδας ανάμεσα στους πιο φτωχούς Τούρκους πολίτες, στους Τούρκους που δεν μένουν στα αστικά κέντρα, δεν μένουν στην Κωνσταντινούπολη, δεν μένουν στην Άγκυρα, στη Σμύρνη, αλλά στα βάθη της Τουρκίας και σε αυτό που αποκαλούμε αστική, μεσοαστική τάξη και ανθρώπων οι οποίοι έχουν περισσότερο το βλέμμα στραμμένο προς το δυτικό τρόπο ζωής, κύριε Γρηγοριάδη. Μεγαλώνει η ψαλίδα, αλλάζει η κοινωνία της Προφανώς Τουρκίας. Οξύνονται οι ανισότητες και οι ανισότητες οξύνονται και μέσα και όπως είπατε μεταξύ των μεγάλων πόλεων και της περιφέρειας. Και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτό που είπατε, δηλαδή ότι η αύξηση του ελάχιστου εισοδήματος μπορεί να μην λέει πολλά πράγματα στην Κωνσταντινούπολη, γιατί το κόστος ζωής είναι πολύ μεγάλο, αλλά στα χωριά και τις κομοπόλεις της Τουρκίας αποδείχθηκε αρκετό στοιχείο για να εξασφαλίσει την επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος στις προηγούμενες εκλογές. Οπότε υπάρχει και αυτή η πτυχή. Από την άλλη όμως, ακόμα και μέσα στις μεγάλες πόλεις, πιστεύω ότι οξύνεται η αντίθεση μεταξύ των αστικών στρωμάτων της κοινωνίας. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γίνονται πάρα πολύ πλούσιοι. Υπάρχει μια μεσαία τάξη η οποία δυσκολεύεται να κρατήσει το στάτους της. Δηλαδή, κάποιοι από αυτούς μπορεί να επωφεληθούν από συμβόλαια με κρατικούς μηχανισμούς, με κρατικούς οργανισμούς ή με το εξαγωγικό εμπόριο της Τουρκίας και να αποκτήσουν μια πολύ μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. Κάποιοι άλλοι όμως θα αναγκαστούν να χάσουν κάποια από τα προνόμια τα οποία είχαν, οπότε εκεί η επιλογή είναι είτε να αποδεχτούν αυτή τη νέα δυσάρεστη πραγματικότητα, είτε να μεταναστεύσουν. Γι' αυτό υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης καταρτισμένων στελεχών από την Τουρκία προς το εξωτερικό, είτε ιατρών, είτε μηχανικών. Άνθρωποι οι οποίοι προφανώς ανησυχούν και για τα πολιτικά πράγματα της χώρας και προσπαθούν να ζήσουν σε ένα δυτικό περιβάλλον, μετακομίζοντας πλέον οι ίδιοι στη Δύση, έχοντας χάσει την ελπίδα ότι η Τουρκία στο ορατό μέλλον θα αποκτήσει τα στοιχεία της δυτικής κοινωνίας τα οποία θα ήθελαν αυτοί να δουν στη χώρα τους και να ζήσουν εκεί. Κύριε Γρηγοράδη, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ήταν άλλο ένα podcast του Elia Map με την Οντίν Λιναρδάτου. Ηχογράφηση, επιμέλεια και επεξεργασία ήχου Πέτρος Καρπαθίου. Ακολουθήστε μας στα κανάλια του Elia Map στο YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και αλλού.